πολύ καλά. Έτσι. Πας πολύ περίφημα. Μόνο από τη μύτη. Μόνο από τη μύτη, κανονικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αν δεν ρωτάσετε τι κάνω, εσείς που κάνετε γιόκα πρέπει να καταλάβατε ότι είμαι αρχάρια. Καλησπέρα, καλό σας απόγευμα και σήμερα πάλι εδώ παρέα. Ξέρετε, σε αυτό την αχώδη περιπέτεια που λέγεται ζωή, σύγχρονη ζωή μάλλον, αναζητούμε έτσι σαν διψασμένη σε έρημο τρόπους έτσι να γαλινεύουμε τη ψυχή μας, να μετριάζουμε λίγο το άγχος, τρόπους να ηρεμούμε, να διώχνουμε το άγχος μακριά. Και η γιόγκα, ο διαλογισμός, η ενεργειακή, όπως θα δούμε συνέχεια, είναι κάποιοι τρόποι που μπορούμε έτσι με εύκολα και απλά μαθηματάκια να τα εντάξουμε στον τρόπο ζωής μας και να νιώθουμε καλύτερα. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ πείρας, γιατί ποτέ δεν ασχοληθήκα με αυτά τα πράγματα. Ευκαιρία σήμερα να μάθω κι εγώ, να μάθουμε μαζί. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με μια πολύ γλυκιά παρουσία. Μια παρουσία που την απολαμβάνουμε μέσα από τη σειρά Ελένη Πόρνη, την πετυχημένη σειρά του Αντένα. Και πραγματικά με την πρώτη ματιά μπορεί να σας κλέψει την καρδιά. Κυρίες και κύριοι, Πέπη Μόνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέπη μου. Και πρέπει να εξηγήσω και στον κόσμο, μην πάρουν για τρελή, ότι η εισαγωγή αυτή όλη για τη γιόγκα και το διαλογισμό, βασικά η γιόγκα, ξεκίνησε από σένα. Έτσι, μιλώντας για να δούμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα που έχεις, για να μπορέσουμε να στήσουμε έτσι όμορφα αυτή την εκπομπή, μας οδήγησε το μονοπάτι στη γιόγκα, την οποία εσύ από πότε καιρό έχεις γνωρίσει. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πολύ ωραία σας εκπομπή. Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ. Η χαρά είναι δικιά μας. Και όσο για τη γιόγκα, πρέπει να σας πω ότι την ανακάλυψα όταν πήγα στο Λονδίνο, ήμουν 19 ετών. Για τις σπουδές μου. Πέρσι, βέβαια, γιατί δεν. Έλα, φαίνεσαι μεγαλύτερη έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων. Και εκεί, μέσα από τον πολύ έντονο ρυθμό ζωής που είχα στο Λονδίνο, ανακάλυψα τη γιόγκα. Και ξεκίνησα από τότε. Έχει περάσει αρκετός καιρός, βέβαια, που εξασκώ τη γιόγκα. Πολλά διαστήματα, βέβαια, σταματώ για λόγους μετακινήσεων. Και η γιόγκα είναι κάτι πολύ προσωπικό και πρέπει να βρεις και το σωστό δάσκαλο. Όντως σε βοήθησε. Πάρα πολύ. Και ειδικά στη δουλειά μου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η γιόγκα έχει να κάνει με τις αναπνοές, που είναι πολύ σημαντικό στη σκηνή, ειδικά μας βοηθάει με το διάφραγμά μας να διαχειριζόμαστε σωστά την αναπνοή, όλα αυτά. Και με βοήθησε πολύ στο να βρίσκω τον εαυτό μου μετά από κάθε ρόλο και να έρχομαι λίγο να βρίσκω το μέσα μου. Να προσγειώνεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά έχω βρει φοβερές απαντήσεις σε ερωτήματα για τη ζωή μου μέσα από τη γιόγκα. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Απαντήσεις σε ερωτήματα. Είναι διαλογισμός, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Είναι διαλογισμός η γιόγκα. Και αυτό. Και απαντήσεις στα ερωτήματα, τα δικά σας, θα μπορέσουν να σας δώσουν σε πολύ λίγο, σε λίγη ώρα μετά από τώρα, οι ειδικοί που θα έχουμε εδώ στο στούντιο και για την ενεργειακή και για το διαλογισμό και για τη γιόγκα. Θα κάνουμε και εμείς εδώ. Βλέπετε, μου έχει βάλει η Ελένη σήμερα μία φόρμα. Ξέρετε, μην αρχίζουν να πετάγονται παχάκια και από εδώ. Έτσι, μία φόρμα να μπορέσω κι εγώ να μάθω έτσι κάποιες ασκήσεις. Έτσι, μπας και καταφέρουμε κάτι κι εμείς. Αλλά τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, γιατί κοντεύει η μέρα της κλήρωσης για τα 1000 ευρώ. Θα κερδίσει ένας τηλεθεατής ή μια τηλεθεάτρια από εσάς. Βλέπουμε τώρα και την καρτούλα μας, πολύ ωραία. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, στο 933-990, να δηλώνετε συμμετοχή όσες φορές θέλετε. Και για τα 1000 ευρώ, επαναλαμβάνω, και η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο στούντιο στις 10 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία κλείνει ένας μήνας από τότε που ξεκινήσαμε αυτό το διαγωνισμό. Έχουμε ετοιμάσει όμως κάποια βίντεο για σένα, έτσι να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Γιατί σε είδαμε έτσι. Έχεις ξεχωρίσει φυσικά και στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα από αυτή τη σειρά έγινες ακόμη πιο γνωστή και ευρύτερα. Σίγουρα. Στο κοινό. Σίγουρα. Αλλά έχουμε ετοιμάσει την ρεπορτάζ για να σε γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα, για να μπορέσουμε έτσι να χτίσουμε και την κουβεντούλα μας μετά. Να δούμε το βίντεο. Ναι, βεβαίως. Με ανυπομονησία.
αγαπητή σε όλους μας και έχει καταφέρει να διαπρέψει στο χώρο της υποκριτικής. Την έχουμε γνωρίσει μέσα από τους τηλεοπτικούς ρόλους τους οποίους συμμετείχε σε Κύπρο και Αγγλία. Τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα όταν συνεχίσει να την ευνοεί εις βάρος μας. Η Πέπη Μόνια έχει κάνει σπουδές θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόραση στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασε και εργάστηκε για 7 χρόνια ενώ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο το musical. Το 2007 καταφέρνει να πάρει ένα σημαντικό ρόλο για την ταινία Grease για το ITV. Τι γίνεται, κορίτσια? Μια χαρά, εσύ? Δεν βλέπετε? Αποφεύγουν. Στην Κύπρο έχει καταφέρει να πάρει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές, ρόλους τους οποίους έχει αντιπροσωπεύσει επάξια. Έχει πρωταγωνιστήσει και στον κινηματογράφο μέσα από κυπριακές παραγωγές. Φέτος την απολαμβάνουμε στην αγαπημένη σειρά του Αντένα, Ελένη η Πόρνη, υποδιόμενη μία από τις ιερόδουλες. Χρόνια πολλά στο Στέλιο. Χρόνια πολλά και στη γυναίκα του. Η Πέπη Μόνια είναι μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός η οποία έχει αποδείξει πως αγαπά αυτό που κάνει και πως το μέλλον μας επιφυλάσσει ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, είμαστε στη παλιά την πόλη. Είναι ένας περίπατος που μου αρέσει να τον κάνω πολύ συχνά, γιατί μου θυμίζει ότι τα πράγματα κάπως έτσι έχουν, η πραγματικότητα αυτή είναι, με τους μετανάστες, με τους απλούς ανθρώπους, με το ωραίο το παζάρι που έχει. Και επίσης είμαστε εδώ στο Τείχος, το οποίο και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθα στην Κύπρο πριν 1,5 χρόνο περίπου. Και έχει να κάνει με τη θεατρική παράσταση που έκανα με τον Άχιμ Βίλαντ και τον Μάριο Ιωάννου, τον ηθοποιό και πολύ καλό μου φίλο, για την παράσταση το If You Fall, που είχε να κάνει με το Τείχος του Βερολίνου και το Τείχος εδώ της Λευκωσίας. Και ήταν μια πολύ ωραία performance, στην οποία ταξιδέψαμε, πήγαμε και περιοδεία στην Γερμανία και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή για μένα στην καριέρα μου. Και ένας πολύ σημαντικός λόγος που ήρθα εδώ και εν τέλει παρέμεινα και έκανα και άλλα πράγματα και στην τηλεόραση και στο θέατρο και στην κινηματογράφη. Πώς έτυχε και βρίσκεσαι στην Κύπρο καταρχήν, γιατί ξέρουμε ότι είσαι από την Αθήνα? Είμαι από την Αθήνα, είμαι γεννημένη, μεγαλωμένη στην Αθήνα, καταγωγή μου είναι από την Πάτρα. Και ήρθα στην Κύπρο, όπως σου είπα πιο πριν, στο Διόφραγμα, για μια παράσταση που κάναμε το Μάριο τον Ιωάννου. Και από εκεί κόλλησα μετά εδώ. Ήρθε η μία πρόταση μετά την άλλη, ήρθε και από τον Αντένα η πρόταση για τηλεόραση. Θεατρικά, κινηματογραφικά, διάφορα πράγματα και παρέμεινα. Μ' άρεσε και η καθημερινότητα, γιατί επιτέλους χαλάρωσα, αφού ήμουν 7 χρόνια στο Λονδίνο, σπούδαζα, δούλευα και τρέχα όλη μέρα σαν την τρελή. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να έρθω και στον ελεύθερο μου χρόνο να μπορώ έτσι να χαλαρώνω σε μέρη όπως εδώ, να πίνω μια ωραία λεμονάδα και παρέμεινα. Πώς είναι να δουλεύεις στην Ελλάδα, στο Λονδίνο μετά και έπειτα στην Κύπρο? Ποιο είναι το καλύτερο σου από τα τρία? Το καλύτερο είναι όπου είναι καλύτερη συνεργασία με τους ανθρώπους και το τι project έχεις να... με το τι project έχεις να κάνεις, δηλαδή κάθε φορά είναι με το τι σκηνοθέτη έχεις να δουλέψεις, ποιοι είναι οι συναδελφοί σου. Αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Ναι, μεν στο Λονδίνο εργάστηκα σε πολύ μεγάλα θέατρα και στην Αθήνα το ίδιο, παρέμεινα ένα χρόνο σε άλλου είδους μεγέθους παραγωγές, αλλά ωστόσο δεν υποτιμώ τις δουλειές που κάνω στην Κύπρο, γιατί θεωρώ ότι και εδώ το ανθρώπινο δυναμικό είναι πάρα πολύ καλό. Θα ήθελες να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό? Ξεκίνησα από το εξωτερικό, έχω κάνει αρκετά πράγματα στο εξωτερικό. Δεν θεωρώ ότι ο ηθοποιός, μάλλον θεωρώ ότι ο ηθοποιός είναι υποχρεωμένος να είναι σε αφύπνιση και να είναι έτοιμος να μπορεί να πάρει και άλλες ευκαιρίες οπουδήποτε βρεθεί. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για μένα να σκέφτομαι πάντα ανοιχτά, που σημαίνει ότι θα μπορώ να ταξιδεύω, να
ανοίγω τους οριζοντές μου και μην ξεχνάς ότι μία δουλειά φέρνει την άλλη. Τρία χαρακτηριστικά που σε εκφράζουν απόλυτα. Είναι γνωστό και το λέω συχνά και μου το λένε και φίλοι μου πολύ, το οποίο μπορεί να είναι και πολλές φορές μειονέκτημα ο δυναμισμός μου. Μου αρέσει και θεωρώ πολύ σημαντικό να σέβομαι τους ανθρώπους και πολλές φορές προσπαθώ να το κερδίζω και εγώ από τους άλλους αυτό. Και η ελευθερία μου είναι κάτι που δεν το αλλάζω με τίποτα. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου ρόλος, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος που έκανες μέχρι τώρα στην καριέρα σου? Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι θεατρικά, τηλεοπτικά, κινηματογραφικά. Πραγματικά ο κάθε ρόλος μου έδωσε διαφορετικές συγκινήσεις και προκλήσεις. Και ο κάθε ρόλος σου πάει παρακάτω κάθε φορά και βρίσκεις άλλα στοιχεία για τον επόμενο ρόλο. Οπότε θα ήταν πολύ άδικο να πω «Α, εκείνος ο ρόλος του είναι ο αγαπημένος μου». Θέατρο, τηλεόραση ή κινηματογράφος? Όλα. Είναι και τα τρία καταπληκτικά να μπορείς, καταρχήν να σου δίνεται η δυνατότητα να τα κάνεις και αφού μπορείς να τα κάνεις, να τα κάνεις όλα με το ίδιο, την ίδια θέληση και με το ίδιο πείσμα. Αλλά αν έπρεπε να τα βάλω σε σειρά, θα έλεγα τώρα τελευταία που κάνω κινηματογράφο, θα βάζα πρώτα τον κινηματογράφο, μετά το θέατρο και μετά την τηλεόραση. Είσαι από τους ανθρώπους που έλεγες όταν ήσουν μικρή «θέλω να γίνω ηθοποιός» ή προέκυψε στην πορεία? Δεν το έλεγα με λόγια, το έλεγα με πράξεις. Δηλαδή από 3 χρονών κάνω χορό, μετά έκανα και θέατρο σαν έφηβη. Οπότε μια ζωή μου μέσα σε αυτό το χώρο, απλά όταν, επειδή ήμουν και πολύ καλή μαθήτρια, αποφάσισα να σπουδάσω πρώτα και τελειώσω ένα πτυχίο πολιτικών επιστημών, για να είμαι σίγουρη, όπως λέει, μαθε τέχνη και άστινε. Και στη συνέχεια αποφάσισα να ακολουθήσω και αυτό που μου άρεσε και με ξεφράζε πάντα, που είναι υποκριτική. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η επιμόνια ή έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε? Εν τω μεταξύ πρέπει να πω ότι στη δουλειά μου φωνάζουν όλοι Παναγιώτα. Είσαι Παναγιώτα? Είμαι Παναγιώτα. Στον Αντένα με ξέρουν όλοι οι Πέπη από την πρώτη μέρα που ήρθα, επειδή είναι το υποκοριστικό μου, οι γονείς μου, οι φίλοι μου με λένε, ναι, έτσι. Αλλά στον Αντένα πάντα με μάθαν έτσι και να σου πω, για μένα είναι πολύ ωραίο γιατί με κάνει να νιώθω πιο οικία. Δηλαδή, ξέρεις, με και τον κόσμο. Και το Πέπη είναι πιο σπάνιο, έτσι, ναι, όνομα, έτσι, ειδικά για μια ηθοποιό νομίζω, που ακόμη και το όνομα παίζει ρόλο. Σίγουρα. Έτσι για να ξεχωρίσει, νομίζω είναι έτσι πιασάρικο. Ναι, εντάξει. Αν το πάρεις και από την εμπορική πλευρά του. Θα μπορούσε. Ωστόσο εγώ χρησιμοποιώ το Παναγιώτα, θα έλεγα, πιο πολύ, αλλά εντάξει, ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να τα βάζω με κρύους, γιατί κυρίες και κύριοι πρέπει να σας πω ότι η Πέπη είναι γεννημένη 7 Απριλίου, την ίδια μέρα που έχει γενέθλια και ο άντρας μου. Είναι κρυός. Το πεπρωμένο σου. Ναι, ναι, να περιτριγυρίζομαι από κρύους. Ναι. Και επειδή δεν θέλω να τα βάλω μαζί, θα τη ρωτήσω. Θέλω να σου λέω Παναγιώτα ή Πέπη, έτσι για να. Τώρα το ξεκινήσαμε Πέπη, 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 Πέπη. Εντάξει. Είμαστε παρέα μεταξύ μας. Ξεκίνησες λοιπόν. Άκουσα τώρα συνέντευξη που είχες δώσει στη συνάδελφο την Αντωνία της Ζήρωνος, που πήγατε εκεί τη βόλτα σας. Φαίνεται να είσαι άτομο που του αρέσει αυτή η πολιτισμικότητα. Mm-hmm. Γιατί εκείνη η περιοχή που είχες εσύ επιλέξει, νομίζω, για να πιείτε εσύ τον καφέ σας και να τα πείτε, έχει αυτό το χαρακτήρα. Ωστόσο, εντάξει, είναι και μια πληγή για εμάς τους Κυπρίους. Βέβαια, βέβαια. Εκεί. Και νομίζω είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος να επισκέφτεται την παλιά πόλη. Και εγώ θεωρώ ότι στην παλιά πόλη τα περισσότερα στέκια που συχνάζω εγώ είναι εκεί. Δηλαδή, αν θα πάω σε ένα εστιατόριο, αν θα πάω για ένα καφέ. Προτιμάς δηλαδή την παλιά Λευκωσία? Ναι, βέβαια, βέβαια.